Είναι εμφανές, κύριε Ευσταθίου, πως αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, το κράτος και οποιαδήποτε κυβέρνηση στον πλανήτη, ανά την Ιφίλιο, προσπαθεί να εξισορροπήσει μεταξύ της δημόσιας υγείας και της επανεκκίνησης της οικονομίας. Τα καταφέρνουμε κατά την άποψή σας? Υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε και δεν το κάνουμε? Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω με τα βεβαιότητα σαν ένας απλός πολίτης αυτού του τόπου, είναι ότι ενώ στις αρχές η εντύπωση που είχαμε όλοι ήταν ότι ξέραμε τι κάνουμε και τι έχουμε μπροστά μας, το τελευταίο διάστημα αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι εφαρμόζουμε το βλέποντας και κάνοντας. Δεν υπάρχει, κατά την προσωπική μου άποψη μπορεί να είμαι και λάθος, δεν υπάρχει ένα πλάνο, δεν υπάρχει μια προοπτική. Αναλόγως των συμπτωμάτων, αναλόγως των κρουσμάτων, είναι και η πολιτική. Νομίζω αυτό δεν θα έπρεπε να ισχύει. Θα ήθελα να ξέραμε ότι έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα ανεξαρτήτως των κρουσμάτων. Σήμερα ανεβήκαμε 400, πέσαμε 200, βγήκαμε στα 300, ανάλογα είναι η πορεία. Δεν είναι έτσι που προσανατολίζεται ένα κράτος. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, με όλη την επιφύλαξη που μπορεί να έχει κάποιος, μη ειδικός. Επομένως, αυτό το οποίο θα έπρεπε να υπήρχε και δεν υπάρχει, είναι ένα ολοκληρωμένο πλάνο εξόδου από την κρίση. Εξόδου από τους περιορισμούς, είτε στην οικονομική δραστηριότητα, είτε στην πολιτική δραστηριότητα, είτε ακόμα και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, αν αύριο πέσουν τα κρούσματα στα 100, να ανοίξουν οι δουλειές και αν βγουν στα 250 την επόμενη μέρα να ξανακλείσουν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το. Ή πρέπει να βάλουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και να ξέρουμε 5 πράγματα, να έχουμε ένα πλάνο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Είναι κρίμα και για την οικονομία, είναι κρίμα και για τους επιδημιολόγους, αν θέλετε, οι οποίοι αυτοανερούνται πολύ, ή τουλάχιστον δίνουν την εντύπωση ότι αυτοανερούνται πολλές φορές. Και βεβαίως είναι κρίμα και για την κοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις. Έχουμε να κάνουμε, επαναλαμβάνω, κάτι το οποίο φαίνεται πολύ από εμάς να ξεχνούμε. Έχουμε να κάνουμε με άνθρωπους, με πολίτες, με οικονομικούς παράγοντες. Εδώ και ένα χρόνο περιορίστηκαν οι δομικές τους, οι οικονομικές τους ελευθερίες. Έχουμε κλείσει τον χρόνο και είμαστε στο δεύτερο έτος. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρχει επιτέλους ένα πιο ολοκληρωμένο πλάνο, ένα χρονοδιάγραμμα εξόδου από την κρίση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευσταθίου. Κύριε Ευσταθίου, ένα σύντομο καταληκτικό σχόλιο. Όλοι είμαστε περήφανοι για την πατρίδα μας. Απλά όταν διαπιστώνουμε, όταν γίνονται λάθη ή έχουμε παραλήψεις, καλά είναι να τα λέμε. Mm-hmm. Αγιώτικα θα επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη και τις ίδιες παραλήψεις. Και το γεγονός ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λέμε αυτά τα οποία αισθανόμαστε. Επαναλαμβάνω, μιλώ σαν ένας απλός πολίτης αυτού του τόπου, που βλέπει ότι αναλόγως των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που γίνονται καθημερινώς, αλλάζει και το πλάνο της πολιτικής μας. Μάλιστα. Αυτό δεν περιποιεί τιμή σε κανένα. Και μάλιστα, κάτι άλλο. Ναι. Επαναλαμβάνω κάτι το οποίο φαίνεται πρέπει να μην ξεχνάμε. Έχουμε να κάνουμε με άνθρωπους, με πολίτες, έχουμε να κάνουμε με κοινωνία και οικονομία. Για παράδειγμα, φέρνω ένα παράδειγμα και θα σταματήσω. Σήμερα γνωρίζουμε ποια θα είναι τα μέτρα, ποια θα είναι το πλάνο μέσα στον Απρίλιο ή μέχρι το τέλος Μαρτίου. Αυτό είναι αυτό το οποίο εντοπίζουμε. Δυστυχώς, το βλέποντας και κάνοντας, ελπίζω αύριο να μην έχουμε μια διαφοροποίηση πάλι ριζική του πλάνου ή τουλάχιστον αυτό το οποίο είχε εξαγγελθεί πριν 10 μέρες. Ευχαριστούμε πολύ.